Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς είχαμε ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος στον Ασπρόπυργο. Υπάρχουν αναφορές για άτομο χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιάννης Διάκας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Και η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι live από το σημείο, Γιάννη. Μαρία, είχαμε ένα τραγικό συμβάν πριν από λίγη ώρα στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα κοντά στη γέφυρα του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα ανετράπη, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα που βλέπουμε, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ζωντανά από το σημείο. Βλέπουμε το πυροσβεστικό όχημα το οποίο έχει ανατραπεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την ανατροπή του πυροσβεστικού τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο. Ενώ δυστυχώς, σύμφωνα με πηγές από το πυροσβεστικό σώμα, ο οδηγός του πυροσβεστικού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ύστερα από μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού του. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα και πάλι με τις πρώτες πληροφορίες, πως ο οδηγός του πυροσβεστικού έχει χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, το συγκεκριμένο όχημα πήγαινε σε συμβάν στην περιοχή, συγκεκριμένα σε φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε ένα φορτηγό όχημα. Και επαναλαμβάνουμε, ανετράπη κοντά στη γέφυρα του Ασπροπύργου με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πυροσβέστη, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες. Περιμένουμε τώρα να δούμε τις επόμενες ώρες τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και τις επίσημες ανακοινώσεις από την πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο ένας τραυματίας είναι πενταετούς υποχρέωσης, ο άλλος εποχικός πυροσβέστης και ο οδηγός του πυροσβεστικού που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του είναι υπαρχιπυροσβέστης. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη, και εμείς για οτιδήποτε νεότερο, αν χρειαστεί, θα διακόψουμε ξανά την ροή του προγράμματός μας. Καλό σας βράδυ.